Υπάρχει ένα διάχυτο σκοτάδι, ας πούμε, στη ζωή σου που διαρκώς παραπονιέσαι για αυτά που είπαμε σου λείπουν και σου φταίνε τα πάντα και δεν μπορεί να δεις κάτι σημαντικό. Ενώ έχεις σημαντικά πράγματα, δεν είναι ότι δεν έχεις. Δεν έχει σημασία είναι λίγα ή πολλά, αλλά έχεις σημαντικά πράγματα. Ενώ όταν μπεις στην ευγνωμοσύνη και στη δοξολογία και στην ευχαριστία, αλλάζουν τα πάντα. Και τότε αυτομάτως αρχίζεις και βλέπεις τα πάντα διαφορετικά. Όλα ντύνονται μέσα σε ένα φως και σε ένα νόημα. Και ακόμη και οι δοκιμασίες, ακόμη και οι δυσκολίες, γιατί αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτές, δηλαδή ο δύσκολος προϊστάμενός μου, ο δύσκολος ή τοξικός συνάδελφός μου, ο σύζυγός μου με τις ελλείψεις του, εγώ ο ίδιος με τα δικά μου θέματα, πάθη και αδυναμίες, ότι όλα τελικά είναι μαθήματα, γιατί κάτι μου έμαθαν, κάπου με πήγαν. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να έχεις μια οπτική της ζωής ως ένα μεγάλο σχολείο εξελικτικό, στο οποίο δεν ήρθες τυχαία στην ύπαρξη και δεν θα τελειώσεις τυχαία, αλλά έχεις να μάθεις πράγματα.